Οι ρωσικέ πυραυλικέ δυνάμει έπληξαν μία από τι μεγαλύτερε αποθήκε οπλισμού και πυρομαχικών στην πόλη Κμελνίτσκα στη δυτική Ουκρανία. Μετά από ώρε, ακούγονται ακόμα συνεχείς εκρήξεις. Η Κμελνίτσκα είναι χώρο αποθήκευση δυτικών οπλικών συστημάτων και διαμετακομιστικό κόμβο προ τα στρατεύματα πρώτη γραμμή στην ανατολική Ουκρανία. Πρόκειται για μία πόλη 300.000 κατοίκων. Από το ύψο των καπνών, την ένταση της φωτιάς και τη συνεχή εκρήξη, φαίνεται πω οι Ρώσοι χτύπησαν κάτι πολύ βαρύ. Από την Κμελνίτσκα περνούν και τα δυτικά άρματα μάχη, τα οποία εισέρχονται από την Πολωνία. Στο Μπάκχμουν τα πράγματα έχουν ξεκαθαρίσει ω προ το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Οι Ρώσοι μέσα στην πόλη έχουν να εκαθαρίσουν μερικά κτίρια και λίγες κατοικίες, ώστε να την ανακηρύξουν υποπλήρη έλεγχο. Το πρόβλημα των Ρώσων, αυτή τη στιγμή, είναι η Ουκρανική επίθεση στο Σολεντάρ. Οι Ουκρανοί κατάφεραν να προωθηθούν σε υψώματα δίπλα σε χωριά.